Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε των Ιωαννίνων. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, ξέρετε και τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ. 21 είναι τα νέα κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων σήμερα. Την ίδια στιγμή η περίπτωσή μας θα επανεξεταστεί την Τρίτη, σε αντίθεση με το Δήμο Ζήτσας που πέρασε στο κόκκινο, σε αυστηρότερα μέτρα. Τι λέτε, πώς εξελίσσονται τα πράγματα, αν κάνετε ένα πρώτο σχόλιο, τι θα λέγατε? Ότι υπάρχει πρόβλημα και έχει επισημανθεί και από τον κύριο Χαρδαλιά και γενικότερα η Ήπειρος, γιατί σήμερα είδαμε και κρούσματα στην Άρτα που, ναι, δεν είχαμε. Γενικότερα έχουμε πολύ περισσότερα κρούσματα στην Ήπειρο. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων όντως τα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα, έχουν σχεδόν διπλασιαστεί την τελευταία εβδομάδα. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Υπήρξε μια συρροή κρουσμάτων στον Δήμο Ζήτσας, και το οποίο θεωρήθηκε σκόπιμο να τεθούν πολύ πιο αυστηρότερα μέτρα σε μια προσπάθεια να σταματήσει οποιαδήποτε επέκταση, λοιπόν, του ιού, γιατί είναι ένας μικρός δήμος και να έχει μέσα σε δύο μέρες 15 κρούσματα, κάτι το οποίο έχει ανησυχήσει τις αντίστοιχες υγειονομικές επιτροπές που συνεδρίασαν και την Τετάρτη των επιδημιολόγων και σήμερα που ήταν η μεγάλη, ας το πούμε έτσι, η επιτροπή. Τα Γιάννενα παρουσιάζουν μία ανησυχία. Τώρα καταλαβαίνετε ότι στον Δήμο Ιωαννιτών, αν αφαιρέσετε κάποια κρούσματα από αυτά που αφορούν το Δήμο Ζήτσας, τα κρούσματα μειώνονται, αλλά είναι πάλι και για το Δήμο Ιωαννιτών υψηλά, υψηλότερα. Είναι βέβαια συρροές κρούσματων, δηλαδή μια συρροή ήταν, ξέρω εγώ, στην Παιδινή, μια συρροή ήταν μέσα στο Χατζικώστα, η οποία δημιούργησε και αρκετά προβλήματα, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επισημάνουμε και θέλω να μου δώσετε λίγο χρόνο, γιατί έχει σχέση με τους εμβολιασμούς του υγειονομικού προσωπικού. Βέβαια. Που είναι κάτι το οποίο θέλω να επιμείνω και από αυτή τη θέση να απευθύνω ίστατη έκκληση στους εργαζόμενους των νοσοκομείων, το υγειονομικό προσωπικό, το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Ιδιαίτερα στο νοσοκομείο Χατζικώστα, που έχει χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό φαινόμενο. Πρέπει να αρθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων, πρέπει όλοι να κατανοήσουμε, και ιδιαίτερα το υγειονομικό προσωπικό, το οποίο χειρίζεται ασθενείς, πάσχοντες, και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μεταδώσουν, μπορεί να είναι νέοι και να μην φοβούνται τόσο πολύ, αλλά μπορεί να μεταδώσουν στους άρρωστους που νοσηλεύονται μέσα στο νοσοκομείο, ξέρω εγώ, όπως έγινε στο Χατζικώστα, στην Ευρωκλινική, με καταστροφικά επακόλουθα. Εδώ λοιπόν πρέπει να ζητήσουμε. Είχαμε εδώ μετάδοση από υγειονομικούς που δεν είχαν εμβολιαστεί, κύριε Δήμαρχε. Δεν ξέρω ακριβώς, πάντως έχουμε ενδονοσοκομιακή μετάδοση, η οποία αφορούσε και ευάλωτες ομάδες όπως είναι με καθερόμενες θέσεις. Η ίστατη έκκληση, η οποία οφείλω να απευθύνω όχι ως δήμαρχος, περισσότερος συνάδελφος, είναι ότι ο εμβολιασμός του υγειονομικού προσωπικού αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε αυτές τις κρίσιμες ώρες. Είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχουν εδώ περιθώρια αμφισβητήσεων. Τα εμβόλια, τα οποία, ναι, έτσι είναι. Έχουν χρησιμοποιηθεί σε εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια άτομα, και ουσιαστικά με ελάχιστα, για να είμαι ακριβής, προβλήματα, και επομένως πρέπει να υπερνικήσουμε όποιο δισταγμό και αμφιβολία και τα λοιπά που μπορεί στην αρχή να υπήρχαν, και είναι εύλογο. Είναι η υποχρέωση του υγειονομικού προσωπικού να προστατέψει και τη δική του ζωή και της οικογένειάς του, αλλά κυρίως του πάσχοντα συνανθρώπου. Έχουν αυξημένη ευθύνη οι υγειονομικοί. Οι συνάδελφοί σας έχουν αυξημένη ευθύνη. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Επομένως, το αντικειμενικό γεγονός είναι ότι είμαστε σε μια κρίσιμη φάση. Ναι. Πρέπει να επαγρυπνούμε όλοι αυτές οι επόμενες μέρες, εβδομάδες, γενικώς, και το είπαμε και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, ότι ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος θα είναι οι πολύ δύσκολοι μήνες. Φαίνεται ότι είναι δύσκολοι μήνες και για τη δική μας πόλη. Επομένως,
αυστηρή τήρηση των μέτρων να αποτελεί τη μοναδική μας ασπίδα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Τώρα, κύριε Δημάρχε, ναι, ολοκληρώστε τη σκέψη σας. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια έτσι, ένταση μεγαλύτερη από αδόκιμες, και αυτό έχω επισημάνει και, και στους διοικητές των νοσοκομείων και στον κύριο Καρβέλη, τον διοικητή της ΕΚΤΗΣΥΠΕ, και στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, με το οποίο είχαμε και μια διάσκεψη σήμερα, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν διαρροές. Τετάρτη συνεδρίαζε η Επιτροπή των Επιδημιολόγων. Να πούμε ορισμένα αδόκιμα πράγματα τα οποία πρέπει να αποφεύγουμε, γιατί πρέπει να ενημερώνουμε σχολαστικά για τα πρόβλημα που κάνουμε και αυτή τη στιγμή την τοπική κοινωνία. Ωραία. Δεν μπορεί. Είδαν τα κρούσματα στα Γιάννα, κάποιος στην Επιτροπή των Επιδημιολόγων δεν πάνε καλά τα Γιάννα, μήπως να τα βάλουμε στο συζήτηση που γίνεται μεταξύ συναδέλφων. Και πάει ως το SMS στον κύριο Ντόκα, γιατί τον έχει φίλο. Ξαφνικά λοιπόν 5 ώρα το απόγευμα είχαν γεμίσει όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα Γιάννα μπαίνουν στο κόκκινο, ενώ δεν είχε ληφθεί ουδέ μία. Είχε γίνει μια συζήτηση την οποία την Τρίτη λοιπόν έγινε μια συζήτηση την περασμένη Τρίτη και εκφράστηκε ένας προβληματισμός για τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων των Ιωνίων. Έγινε διαρροή αυτού, όπως δεν θα έπρεπε να γίνει, έχετε δίκιο. Από εκεί και πέρα. Είπα λοιπόν κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το επιμένω και στους συναδέλφους μου που μετέχουν στις επιτροπές. Δεν μπορεί να κάνεις επικοινωνιακή πολιτική πάνω σε αυτό, όταν μιλάς, όταν λες θα βάλω μια πόλη στο κόκκινο, η οποία έχει ένα χρόνο που μαστίζεται, που δοκιμάζεται, οι επιχειρηματίες, η εκπαιδευτική κοινότητα, δεν μπορείς να πετάς την είδηση στον αέρα και η τοπική κοινωνία που γνωρίζει τίποτα. Είναι λάθος ο τρόπος με τον οποίο σήμερα έχουμε αποκαταστήσει μια πάρα πολύ καλή επικοινωνία. Μιλήσατε έκτοτε με ποιους? Μιλήσατε και με τον κύριο Τσιόδρα? Μίλησα και με τον κύριο Γόγο, ο οποίος είναι και φίλος και συμφοιτητής μου και μας διατηρούμε καθημερινή επικοινωνία, και μίλησα και με τον κύριο Τσόδρο, ο οποίος με πήρε κάτω τη διάρκεια της συζήτησης επιτροπής και μου είπε... Σήμερα, της επιτροπής σήμερα? Σήμερα. Και τι συζητήσατε, τι είπατε? Προσπαθούν και αυτοί να αντιληφθούν πού έρχονται τα κρούσματα, πού είναι οι συρροές, τι παίζει ρόλο και τα Γιάννενα επιδείνωσαν την εικόνα που είχαν, όπως πάντως χάρη κοινωνικές αναστροφές, οι οποίες φαίνεται ότι έχουν δραματικά επακόλουθα μνημόσυνα και βίες και τα λοιπά. Φαίνεται ότι πολλές φορές δεν συμμορφωνόμαστε, χαλαρώνουμε επικίνδυνα, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν συναισθηματικές φορτίσεις. Έτσι. Λοιπόν, εκεί, αυτό είναι πάρα πολύ. Τι σας ζήτησε λοιπόν, τι συζητήσατε με τον Τσιόδρα, πώς ήταν η συζήτηση, τι σας είπε, τι είπατε? Δώστε μας λίγο ρεπορτάζ. Είπαμε ότι έχουμε πρόβλημα, πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι περισσότερο, θα το επανεξετάσουμε, θα δούμε την πορεία του Σαββατοκύριακου. Υπάρχουν και μεταλλαγμένα βρετανικά στελέχη. Και Νότιας Αφρικής υπάρχουν εδώ. Είναι δύο τα οποία ήταν μάλλον τυχαίο γεγονός, το οποίο δεν φαίνεται ότι απασχολεί ιδιαίτερα τη δική μας πολιτική. Απασχολεί το Βρετανικό, απασχολεί όλη την Ελλάδα. Υπάρχει πιθανότητα να κυριαρχήσει αυτό, γιατί έχει μεγάλη μεταδοτικότητα, χωρίς να έχει μεγάλη νοσηρότητα. Καλύπτεται άριστα από τα τρία εμβόλια που είναι διαθέσιμα, αλλά αλλάζει τον επιδημιολογικό χάρτη μιας περιοχής όπου αυτό επικρατεί. Αυτά είναι τα στοιχεία, θα τα επανεκτιμήσουμε. Εσείς τι είπατε στον Τσιόδρα? Του δώσατε στοιχεία και τι του είπατε από εκεί και πέρα? Ποια είναι η δικιά σας άποψη που εκφράσατε και στον Τσιόδρα? Εγώ εξέφερα ακριβώς ποια είναι τα ενδεχόμενα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Του ζήτησα την επικοινωνία της τοπικής, με τις τοπικές αρχές όταν πρόκειται να αλλάξει κάτι και να είμαστε όλοι καλά ενημερωμένοι, έτσι ώστε να μπορούμε να πιστούμε εμείς και να πείσουμε τους πολίτες. Διότι διαφορετικά, όταν επί σημασία, και το είπα και στην ανακοίνωσή μου χθες, δεν είναι να βάλεις μέτρα, είναι να υλοποιείς τα μέτρα. Σωστό είναι αυτό. Υλοποιούμε τα μέτρα. Μην πάει να βάλεις 5.000 μέτρα, δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτε. Πρέπει να μπορούμε τα μέτρα που παίρνουμε να μπορούμε να τα υλοποιήσουμε. Πρέπει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό, να κάνουν τη δουλειά τους. Πρέπει οι τοπικές αρχές να κάνουμε το έργο που μας έχει ανατεθεί. Μόνον έτσι, και όταν συντονισμένα και όλοι μαζί συναποδεχθούμε ότι πρέπει να δουλέψουμε με αυτόν τον τρόπο, τότε μόνο μπορούμε να ξεπεράσουμε. Δεν υπάρχει μαγικές λύσεις και μαγικές διέξοδοι. Σωστό. Αυτό εσείς διαφωνούσατε με το lockdown τώρα να επιβληθεί lockdown, τέλος πάντων αυστηρότερα μέτρα να επιβληθούν στο Δήμο Ιωαννιτών? Διαφωνούσατε σε αυτή τη φάση και εκφράσατε διαφωνία στον Τσιόδρα, ή κάνατε μια συζήτηση με στοιχεία και προβληματισμό?
Λοιπόν, εκφράστη, έγινε μια πάρα πολύ καθαρή κουβέντα και με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και με τους διοικητές των νοσοκομείων και με τους συναδέρφους μου πάνω στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή. Υπόθηκε ότι είμαστε σε μια κρίσιμη κατάσταση, δεν είμαστε έτοιμοι για να μπούμε, αλλά πρέπει να προσέξουμε, να συνεχίσουμε να έχουμε ανωδική πορεία. Λοιπόν, η λήψη των μέτρων είναι μονόδρομος. Αυτό το δεν είμαστε έτοιμοι για να μπούμε σε αυστηρότερα μέτρα, σας το είπε ο Τσιόδρας, σας το είπε κάποιοι από την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων, σας το είπε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ποιος σας το είπε? Πολύ, αλλά επιβεβαιώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην την αντίστοιχη Επιτροπή, την οποία προεδρεύει ο κ. Τσιόδρας, ο οποίος θεώρησε σκόπο μου να μου πει σήμερα ότι οι αποφάσεις μου αφορούν το Δήμο Ζήτσας για αυτό το λόγο, ότι είναι ένας μικρός Δήμος και τόσα πολλά κρούσματα σε δύο μέρες είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί και φοβόμαστε ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα να σταματήσουμε μια ενδεχόμενη επέκταση και είμαστε αυξημένη επιτήρηση όλη η Ήπειρος και ο Δήμος, κυρίως ο Δήμος Ιωαννιτών, για να δούμε τις επόμενες μέρες. Τι θα επαναξιολογηθεί, κύριε Δήμαρχε, την Τρίτη, εκτός από τα νούμερα του Σαββατοκύριακου, τι άλλο θα επαναξιολογηθεί? Έχουν εικόνα στην Επιτροπή Επιδημιολόγων, έχουν εικόνα των πραγμάτων εδώ, των ελέγχων των πραγμάτων, όλων των παραμέτρων των Ιωαννίνων, της Ηπείρου? Κοιτάξτε να δείτε, αξιολογούνται σε καθημερινή βάση πολλές παράμετροι. Παράμετροι είναι ο αριθμός των κρουσμάτων, είναι οι σειροές κρουσμάτων. Ή αν είναι διασπορά ευρεία, ναι. Άλλο. Είναι ευρεία διασπορά. Τι γίνεται στις σχολικές, για παράδειγμα, μονάδες της περιοχής. Τι γίνεται αν υπάρχουν κρούσματα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που αυτή τη στιγμή ελαττώνονται, καθώς έχουμε θωρακίσει πια σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αυτόν τον πληθυσμό. Τα στελέχη τα οποία επικρατούν σε μια περιοχή και κυρίως, το είχαμε ξαναπεί, η ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας, το οποίο δεν πιέζεται ιδιαίτερα, έχει αρχίσει να ζορίζεται λίγο, δηλαδή να δέχεται περισσότερα περιστατικά, αλλά έχει πάρα πολλές ακόμη εφεδρίες. Έχουμε οργανώσει πάρα πολύ καλύτερα τα συστήματα υγείας στα δύο νοσοκομεία. Επομένως, έχουν πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα εξαντλήσουμε. Σημαίνει ότι έχουμε όμως περιθώριο να μην μας πιάνει πανικός όπως έγινε, με χάρη στην Αθήνα, όπου ξέρω εγώ οι κλίνες μέθ' είχαν 90% πληρότητα και δεν είχαν άλλη επιλογή. Εδώ έχουμε το αντίστοιχο περιθώριο. Και έγινε και μια συζήτηση που ήταν και αντικείμενο διαφόρων μέσων. Λοιπόν, όσον αφορά τις διακομιδές που γίνονται και από τη γειτονική χώρα, και ήταν ένα αντικείμενο που πυροδότησε μια ένταση στην τοπική κοινωνία και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, νομίζω, και αν βάλουμε σωστούς κανόνες, νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουμε και μια αυτό στιγμή. Το πρόβλημα. Κύριε Δήμαρχε, εκτιμούν στο κέντρο, δεν ήξεραν ότι εδώ υπάρχουν νοσηλίες και από τη γειτονική χώρα, δεν το γνώριζαν και το εκτιμούσαν ότι οι νοσηλίες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι ένδειξη της νοσηρότητας μόνο της τοπικής κοινωνίας? Δεν το γνώριζαν ότι γίνονται και νοσηλίες από τη γειτονική χώρα, όπως και σωστά γίνονται, γιατί οι άνθρωποι εκεί χρειάζονται νοσηλεία. Κανείς δεν μπορεί να τους πει όχι, δεν το συζητάμε. Αυτά είναι αυτονόητα για μια πολιτισμένη κοινωνία, αλλά δεν το ήξεραν. Εκτιμούσαν τον δείκτη των νοσηλιών ότι είναι δείκτης νοσηρότητας της τοπικής κοινωνίας? Κοιτάξτε, υπάρχουν επιτροπές και επιτροπές. Επιτροπής επιδημιολόγων που έγινε η πρώτη κουβέντα είχε πολύ θολή εικόνα ακριβώς τι γίνεται. Αυτή δεν είναι και κλινική γιατροί. Τι γίνεται σε κάθε νοσοκομείο της χώρας? Κοιτάξτε να δείτε, αυτοί παίρνουν στοιχεία και συνεδριάζουν σε ένα πεντάωρο και πρέπει να δουν 350 δήμους και περιφέρειες. Σαφήσεις. Μάλιστα. Δεν το γνώριζαν. Δεν γνώριζαν. Δεν γνώριζαν τις νοσηλίες. Είτε αν είναι από εδώ, είτε αν είναι από την Βόρεια Ελλάδα, από τη Μακεδονία, είτε από την γειτονική, γνώριζαν. Όλοι γνώριζαν ότι εμείς παίρνουμε, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν, το ακριβές μέγεθος, η τοπική κοινωνία. Μάλιστα. Γιατί είναι κάτι το οποίο επανειλημμένα έχουμε πει, το έχει πει και ο κ. Περιφερειάκης με στεντόρια φωνή, ότι δεν γίνεται καμία χάραξη πολιτικής για οποιοδήποτε πρόβλημα, πολύ περισσότερο για ένα τέτοιο πρόβλημα, ερήμη της τοπικής κοινωνίας. Γιατί εμείς γνωρίζουμε πολύ καλύτερα ακριβώς το μέγεθος του κάθε προβλήματος. Δεν είναι υποχρεωμένη κάθε επιτροπή να ξέρει το ποσοστό των... Κύριε Δήμαρχε, από τη στιγμή που αποφασίζει για κόκκινο, για κίτρινο ή οτιδήποτε, είναι υποχρεωμένη. Θα μπορούσε να πει κάποιος που μας παρακολουθεί. Τώρα, πάντα,
Να πάμε λίγο στην ουσία λίγο. Ναι. Η διαδικασία είναι αυτή. Προς το παρόν αποφύγαμε περισσότερα αυστηρότερα μέτρα. Μήπως μας βοήθησε κιόλας όμως τελικά αυτή η διαρροή του προβληματισμού στην Επιτροπή της Τρίτης, γιατί υπήρξαν οι αντιδράσεις, αντιδράσατε κι εσείς, υπήρξε και η αντίδραση του Περιφερειάρχη και έτσι ξαναείδαν κάποια πράγματα στην Επιτροπή ή τέλος πάντων δίστασαν για λίγο αν δεν τα ξαναείδαν. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα την Τρίτη, ίσως βοήθησε και όλα σε αυτό. Τώρα, εσείς τι λέτε, βοήθησε τελικά, τεχνικά, εκ του αποτελέσματος, τουλάχιστον για τώρα. Εγώ εκείνο το οποίο νομίζω ότι βοήθησε, όχι τόσο αν θα πάρουμε περισσότερα μέτρα, θα μπούμε ή όχι στο κόκκινο, βοήθησε στη συνειδητοποίηση των προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών, στην ανάγκη ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών, στην ανάγκη ξεκαθαρισμένου πλαισίου πάνω στο οποίο θα πρέπει να γίνονται, να μην γίνεται πολιτική διαρροών των συναδέλφων μου. Αλλά το κατάλαβαν ότι δεν πρέπει να διαρρέουν. Νομίζω ότι έχει γίνει απόλυτα σαφές ότι όλες οι κοινωνίες και σήμερα η κουβέντα που είχαμε δείχνει ότι έχουν πιάσει και στο κεντρικό επίπεδο και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, που είναι πάρα πολύ συνεργάσιμος, με τον οποίο έχουμε εξαιρετική συνεργασία και μπορέσαμε και αντιμετωπίσουμε αρκετές φορές διάφορα προβλήματα που έχουν ανακύψει, και ο διοικητής της έκθεσης ΙΠΕ, μπορούμε πραγματικά να συνεργαστούμε και με τους διοικητές. Είναι και ζήτημα πολιτικής πίεσης, κύριε Δήμαρχε, αν τελικά θα μπει κανείς στο κόκκινο ή στο πιο βαθύ κόκκινο, ή αν θα μείνει στο κίτρινο για λίγο. Είναι και ζήτημα γνωριμιών, γιατί εσείς είστε ένας γνωστός καθηγητής. Στο Πανελλήνιο έχετε γνωριμίες και στην Επιτροπή, όπως είπατε και εσείς, και πολλούς φίλους. Είναι και ζήτημα γνωριμιών, πολιτικής πίεσης, όλο αυτό. Όχι. Πρώτα, ο Δήμαρχος δεν ασκεί πολιτική πίεση σε συναδέλφους του, οι οποίοι έχουν την ευθύνη να χειριστούν και στην πολιτική ηγεσία που θα πάρει την τελική απόφαση πάνω σε υγειονομικά θέματα, για να εξυπηρετηθούν μικροσκοπιμότητες και μικροπολιτικοί. Δεν το έκανα ποτέ και δεν το κάνω ποτέ. Ωραία. Είναι ξεκάθαρο. Επομένως, δεν έχει καμία σχέση η όποια απόφαση λαμβάνεται με το ποιο κύρος έχει ο Δήμαρχος στον υγειονομικό χώρο ή οπουδήποτε αλλού, ή τι ζητάει ο Δήμαρχος ή ο. Πάντως, κύριε Δήμαρχε, το κατανοώ, το καταγράφω. Πάντως, κύριε Δήμαρχε, αυτή τη συζήτηση την έχουμε ξανακάνει στην Ήπειρο. Λίγο πριν την 28η Οκτωβρίου, την έχουμε ξανακάνει. Πήραμε μια παράταση, μετά ξαναμπήκαμε σε μια διαδικασία πριν από όλους τους άλλους σε αυστηρότερα μέτρα. Έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση. Επί της ουσίας τώρα να πάμε. Ναι. Σας λέω λοιπόν, το όποιο κύρος ή όποια δυνατότητα επικοινωνίας εξαντλείται στην συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην διαδικασία υλοποίησης μέτρων, αποφάσεων. Πρέπει να τηρούνται τα μέτρα, είναι σωστό. Αλλά έχουμε κουραστεί και όλοι απ' την άλλη. Πρέπει να περιμένει κανείς λιγότερη πειθάρχηση στα μέτρα. Έχουμε ανθρώπινες κοινωνίες. Σε κάθε περίπτωση η κούραση, και η δικιά μου και η δικιά σας και αυτών που μας ακούν, είναι πολύ μεγαλύτερη, έτσι. Όλοι είμαστε κουρασμένοι, όλοι βλέπουμε το χρόνο να τρέχει και δεν βγαίνουμε, και επομένως όλα είναι κατανοητά, αλλά δεν, δυστυχώς δεν υπάρχουν άλλες λύσεις. Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά θέλω λοιπόν να πω κάτι. Καμία η επιρροή που ασκείται από τον Δήμαρχο ή από τον Περιφερειάρχη δεν έχει σχέση με το ποια μέτρα θα πάρουν, αλλά με τον τρόπο λήψης των μέτρων και τη δυνατότητα υλοποίησης. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το κατανοώ. Τώρα είμαστε πολύ μακριά από αυστηρότερα μέτρα. 21 νέα κρούσματα δεν είναι λίγα. Επιμένει, εντάξει, υπάρχει η Ζήτσα, υπήρχε το Πογόνι, υπάρχει Παιδινή, και εδώ στην πόλη όμως υπάρχει το Χατζικώστα. Υπάρχουν άνθρωποι υγειονομικοί που κινδυνεύουν, που είναι στη μεθ του Χατζικώστα, δυστυχώς. Νέοι άνθρωποι χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Τα κρούσματα δεν είναι λίγα. Είμαστε μακριά από αυστηρότερα μέτρα. Την Τρίτη θα επαναξιολογηθούμε. Τι λέτε? Δεν είμαστε μακριά και γι' αυτό είμαστε σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης. Και λοιπόν πρέπει να πούμε και κάτι, γιατί μεγάλος θόρυβος γίνεται για τους συμπατριώτες μας που έρχονται από τη γειτονική λοιπόν Αλβανία. Να αντιληφθούμε ότι αυτό είναι ένα θέμα που μας ξεπερνάει όλους. Πρώτα, η περισσότερη συντριπτική πλειοψηφία αυτών είναι Έλληνες και Έλληνες πολίτες που ανήκουν δηλαδή στην ελληνική μειονότητα, και είναι πολύ και συνδημότες μας. Επομένως λοιπόν είναι αδύνατο να στερήσεις από έναν Έλληνα πολίτη, ο οποίος ζει 50 χιλιόμετρα μακριά, νοσηλεία όταν αυτή χρειάζεται.
Αυτό είναι κάτι το οποίο αλλά χρειάζονται να γίνουν ορισμένα πράγματα. Πρώτον, και εκείνο το οποίο συζητήσαμε σήμερα και νομίζω ότι έγινε πια κατανοητό, είναι πρώτον ότι πρέπει να πάμε κριτήρια επί τη βάση του οποίου κάποιος αποφασίζει να διακομίσει έναν ασθενή στο οποιοδήποτε νοσοκομείο. Δεύτερον, δεν μπορεί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να δέχεται μόνον αυτό όλο το βάρος των διακομιδών από την γειτονική μας χώρα. Γιατί η υγειονομική μας περιφέρεια έχει 10 νοσοκομεία. Που παράδειγμα χάρη το νοσοκομείο Φιλιατών έχει δυνατότητα να νοσηλεύσει. Ωραία. 1, 2, 3. Να γίνει καλύτερη κατανομή, λέτε. Λοιπόν, πρέπει να γίνει κατανομή. Εγώ θα ήθελα να βάλετε σε αυτό το σκεπτικό σας και τους Αλβανούς πολίτες, οι οποίοι δεν είναι ομογενείς και οι οποίοι έχουν ανάγκη μιας σοβαρής νοσηλείας. Γιατί είναι γεγονός ότι το σύστημα υγείας στη χώρα μας προσφέρει πολύ σοβαρότερες υπηρεσίες από ό,τι στη γειτονική χώρα. Ιδιαίτερα, και δεν μπορεί κανείς να πει σε έναν, και σε έναν γείτονά του, όχι, δεν σε νοσηλεύω εάν έχει ανάγκη νοσηλείας. Έτσι δεν είναι, κύριε Ελισάφ, είστε γιατρός. Είναι προφανές, γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από φυλή, θρησκεία, εθνότητα κτλ. Επομένως και ιδιαίτερα λέω εδώ πέρα, είναι μια πολύ πιο ευαίσθητο όταν σας λέω... Μάλιστα, να γίνει καλύτερη κατανομή λέτε σε αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζει, πρόβλημα το σύστημα υγείας εδώ στα Γιάννενα, ούτε στο Πανεπιστημιακό, έτσι δεν είναι? Εδώ πρέπει να πούμε δύο πράγματα για να... Πρώτον, ότι επειδή η κατάσταση στον νότο της Αλβανίας, τα μαγαζιά εκεί είναι ανοιχτά, τα μέτρα δεν είναι ιδιαίτερα αυστηρά και το υγειονομικό σύστημα είναι... Είναι αυτό που είναι τέλος πάντων, ναι. Σε χαμηλότερα από εμάς επίπεδα, για να πω κάτι άλλο. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα και που σημαίνει ότι υπάρχει διασπορά και ανάγκη νοσηλείας ασθενών στα δικά μας λοιπόν νοσοκομεία. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται πρώτα με συγκεκριμένα κριτήρια. Ωραία. Δηλαδή να υπάρχουν υγειονομικά κριτήρια που λέει λοιπόν ότι πρέπει να έχει ένα χαρτί που λέει αυτό θα διακομιστεί γιατί έχει πληρεί τα 3 κριτήρια. Και επειδή δεν γίνεται ένα νοσοκομείο να κουβαλήσει όλο το φορτίο, γιατί μπορεί να είναι πολλά τα περιστατικά που θα έρθουν και θα κορέσουν. Και θα χρειάζονται νοσηλεία και πρέπει να νοσηλευτούν. Ναι, να γίνει μια καλύτερη κατανομή, είπατε για τις Φιλιάτες. Ναι. Εάν λοιπόν εφαρμόσουν και επίσης να μην καταγράφονται αυτά, επειδή έχουν πολλές φορές γιαννιώτικο άμκα στα Γιάννενα, και φαίνεται ότι αυξάνουν το επιδημιολογικό φορτίο της πόλης, του Δήμου, της περιφερειακής, που είναι λάθος. Αυτό τόνισε ο κ. Κακρεμάνης. Δεν μπορεί να λες έχουμε 20 κρούσματα στα Γιάννενα, αλλά τα 10 δεν είναι από τα Γιάννενα. Δεν επιβαρύνουν αυτά επιδημιολογικά. Μπορεί να επιβαρύνουν το νοσοκομείο, αλλά επιδημιολογικά δεν τα επιβαρύνουν. Γιατί αυτό έρχεται, περνάει την καβέρνα, πάει στο νοσοκομείο. Δεν έρχεται σε επαφή με κανέναν, δεν διασπείρει σε κάποιον άλλο. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, χρειάζονται... Αυτή τη στιγμή δέχεται πίεση το σύστημα? Όχι ιδιαίτερη. Δέχεται, μάλιστα, αλλά είπαμε όχι. Και αυτό είναι ένα από τα αβαντάζ. Και ως προοπτική το λέτε. Okay. Ναι. Αν δεχόταν μεγαλύτερη πίεση, τότε το κόκκινο θα ήταν μονόδρομος. Αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχουν αυτά τα περιθώρια που σας είπα, είμαστε σε ένα καθεστώς αυξημένες. Φλερτάρουμε. Ποια είναι τώρα, ποια είναι η πρόγνωσή σας για την Τρίτη, κύριε Δήμαρχε? Δεν θέλω να κάνω ούτε την Κασάνδρα, ούτε. Λοιπόν, είμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη. Έχετε την εικόνα καλύτερα από τον καθέναν, γιατί γνωρίζετε. Έχετε συζητήσει με τον Τζιόδρα, έχετε συζητήσει και με τον επιδημιολόγο. Ναι. Ότι εάν συνεχίσουμε σήμερα, αύριο και μεθαύριο, το επόμενο τρίμηνο, να έχουμε 20 κρούσματα την ημέρα, σας λέω ότι αυτό τη Δευτέρα το πέστε ότι είμαστε στο χώρο. Αν δούμε όμως ότι έχουμε λιγότερα, τότε πραγματικά θα είναι πολύ καλύτερα ή δεν περιορίζονται στην περιφερειακή, στη Δημοτική Ενότητα Ιωαννίνων κτλ. Θα δούμε όλα τα χαρακτηριστικά του επομένου του τριήμερου, του Σαββατοκύριακου. Κατανοητό απόλυτα. Οι περισσότερες συχνηλατήσεις που γινόταν πάντα εδώ και συνεχίζουν να γίνονται, αν και τώρα παντού γίνονται αρκετές συχνηλατήσεις και τεστ από τις συχνηλατήσεις, συζητήθηκαν μεταξύ εσάς και επιδημιολόγων της Επιτροπής? Οι περισσότερες συχνηλατήσεις και τα τεστ που γίνονται εδώ και καιρό γινόταν. Στην Ήπειρο, στα Γιάννα, περισσότερες συχνηλατήσεις, περισσότερα τεστ. Και αυτή τη στιγμή, αν και εντάξει, μπορεί να έχει κλείσει η ψαλίδα, παντού γίνονται αρκετά τεστ πλέον. Αυτό συζητήθηκε μεταξύ εσάς και των επιδημιολόγων της Επιτροπής, ότι εδώ κάνουμε περισσότερα τεστ.
Εντάξει, αυτό είναι λογικό. Γίνεται σε όλη την Ελλάδα όμως. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποια διαφορά. Εμείς κάνουμε περισσότερο από ό,τι κάνει η Λάρισα ή ο Βόλος, ώστε να μπορούμε να πούμε. Γίνονται επαρκής αριθμός. Παραδείγματος χάρη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο κάνουν σε τρεις μεριές τέσσερις, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα μπει ο ασθενής που πάει να εξεταστεί, ότι θα μεταφέρει τον ιό. Δηλαδή, κάθε ένας που μπαίνει στα νοσοκομεία μας εξετάζεται με rapid test. Βέβαια. Γίνεται, παραδείγματος χάρη, πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, και αυτό πρέπει, και το ίδιο έχουμε κάνει και εμείς ως Δήμος με τις υπηρεσίες μας. Έχουμε κάνει τις σχολικές καθαρίστες, έχουμε κάνει τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, έχουν γίνει αυτά τα οποία μπορούν ανθρωπίνως να γίνουν. Έχουν, νομίζω, γίνει με επιτυχία. Κύριε Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε, κάτι τελευταίο για την πανδημία, όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Γιατί μιλώντας με κόσμο έξω, και εσείς φαντάζομαι την ίδια εντύπωση θα έχετε, υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου που λέει πάμε να κάνουμε ένα αυστηρότερο lockdown, πάμε να πάρουμε αυστηρότερα μέτρα, μήπως προλάβουμε τις δυσκολίες του Μάρτη, του Απρίλη, μήπως μειώσουμε δηλαδή την κορύφωση της πανδημίας που αναμένεται το Μάρτη για να έχουμε έναν πολύ καλύτερο Απρίλη. Πάμε να πάρουμε πιο νωρίς τα μέτρα, προληπτικά, για να αντιμετωπίσουμε και σε μικρότερο χρόνο προβλήματα lockdown. Και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που λέει τι αυστηρότερα μέτρα, όχι αυστηρότερα μέτρα. Αυτό αποτελείται περισσότερο από καταστηματάρχες, λιάν εμπορίου, οι οποίοι λένε τι αυστηρότερα μέτρα, εδώ μας έχετε διαλύσει, έχουμε πληγεί εντονότατα. Υπάρχουν δύο τάσεις στην πόλη. Εσείς, πολιτική άποψη θέλω τώρα, είστε γιατρός, είστε υπέρ του να λαμβάνονται λίγο πριν από το σημείο που τα κρούσματα γίνονται περισσότερα τα μέτρα, προληπτικά δηλαδή μέτρα λέτε εσείς, ή να αφήνουμε λίγο περισσότερο όσο περνά ο καιρός, μέσα στο Φλεβάρι, μέσα στο Μάρτι, την οικονομία να αναπνέει? Αυτό που σας ζητώ είναι πολιτική τοποθέτηση. Κανένας δεν μπορεί με πολύ μεγάλη σιγουριά να προτείνει τη μία ή την άλλη λύση. Και γι' αυτό βλέπετε και τις αντιφάσεις τις οποίες η πολιτική ηγεσία και η ηγεσία του Υπουργείου παίρνει, και βλέπετε τη μια μέρα κλείνει και τη μια μέρα ανοίγει, και φαίνονται ότι φαίνονται... Γενικά η κυβέρνηση λειτουργεί προληπτικά. Εσείς τι λέτε όμως? Μια μεγάλη αντίφαση. Πάντα είναι μια ιδιαίτερα ασταθής ισορροπία. Γιατί δεν είναι πάρα πολύ εύκολο κάθε φορά να πάρεις την σωστή απόφαση. Η έννοια του να κλείσω είναι μια εύκολη απόφαση. Και πόσο, δεν θα ανοίξεις μεθαύριο, θα ανοίξεις το Μάρτιο. Τι θα συμβεί το Μάρτιο που θα ανοίξεις? Έχεις δημιουργήσει μια σωρία οικονομικών προβλημάτων σε πάρα πολλούς που μαστίζεται σήμερα η τάξη των επαγγελματιών, και θα έχεις κερδίσει πολύ λίγα πράγματα. Γιατί αυτή τη στιγμή, τώρα να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη, τι διαφορά θα έχουμε με το κόκκινο? Πάρουμε λοιπόν, θα έχουμε κλείσει τα γυμνάσια και τα λύκεια και το λιάν εμπόριο. Να τα πάρουμε έναν. Έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στα γυμνάσια και στα λύκεια της πόλης, που είναι πηγή που πυροδοτούν εκρήξεις και σειρές κοσμάτων? Εύθασος, όχι. Είναι λίγα τα σχολεία. Και ποιο είναι το κέρδος, λέει, που λένε οι επιδημιολόγοι που έχουν μοντέλα από το άνοιγμα όλων των σχολείων? 8%. Δηλαδή το γυμνασίου λυκείων θα είναι 4%. Δηλαδή 4% είναι αντί να έχεις 10 κρούσματα την ημέρα, να έχεις 5. Να είσαι 10, να είσαι 11. Να πάρουμε λοιπόν το λιανεμπόριο. Εσύ, τα Γιάννα, δεν είναι έρμου και όλου, όπου ξαφνικά ένα Σάββατο μπορεί να συνοστίζονται χιλιάδες άνθρωποι ένας πάνω στον άλλον. Μια αγορά μικρή είναι, η οποία μας... Επομένως, ποιο είναι το κέρδος, για να σας δώσει ένας μία απάντηση, είναι ότι αν κλείσουμε αυτό το λιανεμπόριο και το κάνουμε κλείο, πόσο είναι αυτό που επιβαρύνει? Ναι. Απ' την άλλη, κύριε Δήμαρχε, εδώ έχουμε 21 είναι κρούσματα, τα οποία αν τα προβάλλει κανείς πληθυσμιακά στον πληθυσμό της Αθήνας, είναι κάπου κοντά στα κρούσματα της Αθήνας, έτσι. Είναι το μισό. Είναι ακριβώς το μισό, γιατί έβλεπα σήμερα... Ή της Θεσσαλονίκης, με όποιους υπολογισμούς θέλετε. Ή άλλων πόλεων που έχουν lockdown. Θέλω να πω ότι δεν είναι λίγα τα κρούσματα, και συνυπολογίζοντας και τα ΆΜΚΑ που δεν είναι τοπικά. Λοιπόν, επειδή τα συνυπολόγισαν όλα αυτά, φαίνεται ότι είναι μικρότερο από αυτό το 10, το οποίο λοιπόν υπάρχει. Μάλιστα. Είναι διπλό. Λέω λοιπόν όμως, τα περιθώρια που έχεις με το κόκκινο δεν είναι αυτά που θα σου δώσουν θεαματικά αποτελέσματα, έτσι ώστε πραγματικά να πεις
κλείστε τα όλα, ρε παιδί μου. Για να επιτύχεις ουσιαστικά αποτελέσματα, πρέπει να κάνεις lockdown του περσινού Μαρτίου-Απριλίου. Το οποίο, όπως βλέπετε, υποτίθεται ότι αυτό ισχύει στην Αθήνα τώρα. Εφαρμόζεται. Πηγαίνουμε να πάμε στην Αθήνα τώρα να σου. Δεν το συζητάμε. Αυτό δεν το συζητάμε. Επειδή η κοινωνία δεν εφαρμόζεται, έχετε δίκιο, και όταν λέτε ότι πρέπει να εφαρμόσουμε τα μέτρα, αυτό είναι το σημαντικότερο, έχετε εγώ δίκιο. Εγώ είπα κάτι και το επιμένω. Δεν είναι μόνο να πάμε στο κόκκινο. Είμαστε σίγουροι ότι εφαρμόζουμε αυτά τα μέτρα που είμαστε τώρα. Διότι αν δεν τα εφαρμόζουμε, κόκκινο και βυσσινή να γίνει, δεν πρόκειται να συμβεί. Αν δηλαδή εμείς κάνουμε μνημόσυνα και όσοι να μαζευόμαστε στο σπίτι 20 άτομα και τρώμε και πίνουμε και βγάζουμε τις μάσκες και ερχόμαστε και αγκαλιόμαστε και φιλιόμαστε, δεν πρόκειται να μας σώσει το κόκκινο ή το βυσσινή. Σημασία λοιπόν έχει η αυστηρή τήρηση των μέτρων και η ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού. Και είναι πολλά τα κρούσματα και αναλογικά με τον πληθυσμό, κύριε Δήμαρχε. Είναι, είπα και αυτό και ερωτοτροπούμε, είπαμε με το κόκκινο. Είναι πολλά, πολύ κοντά. Είναι πολύ πολύ κοντά σε κόκκινες περιοχές. Εγώ αντιλαμβάνομαι από όλα αυτά που λέτε όμως ότι εσείς σε αυτή τη φάση λέτε ότι δεν θα βοηθούσαν αυστηρότερα μέτρα. Δεν είπα δεν θα βοηθούσαν. Το καταλαβαίνω καλά. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι όσο αυστηροποιείς τα μέτρα τα οποία δεν θα τα υλοποιήσεις στην πορεία. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Μάλιστα. Θεαματικά πράγματα. Δηλαδή η Αθήνα για παράδειγμα. Σωστό είναι αυτό. Τα μέτρα σκοτώνουν τα μέτρα από ένα σημείο και μετά. Είναι στο βαθύ κόκκινο και βλέπετε ότι έχουν 600-700 κρούσματα την ημέρα. Ναι, ναι. Με το βαθύ κόκκινο αυτό τι σημαίνει? Ότι πραγματικά κάπου υπάρχουν προβλήματα. Δεν εφαρμόζονται τα μέτρα. Αν εκεί προβάλλετε τα δικά μας σήμερα πληθυσμιακά, εκεί είμαστε. Όχι, δεν είμαστε. Σας λέω ότι ο μέσος όρος, ειδικά του κεντρικού τομέα των Αθηνών, ξέρω εγώ, είναι 20 τόσο και μας. Μάλιστα. Είναι... Προβάλλετε τα με όλους τους υπολογισμούς που μπορεί να κάνει κανείς. Πάντως υπάρχει θέμα, χρειάζεται περισσότερη προσοχή, χρειάζεται τήρηση των μέτρων. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας τουλάχιστον σε αυτό, ότι τα πολλά μέτρα, τα αυστηρότερα μέτρα, σκοτώνουν τα μέτρα. Γιατί ο κόσμος δεν εφαρμόζει ούτε τα βασικά από ένα σημείο και μετά, κουρασμένος όπως είναι. Ακριβώς έτσι. Αυτό είναι οπωσδήποτε έτσι. Κάτι τελευταίο που θα λέγατε στους κατοίκους αυτής της πόλης, κύριε Δήμαρχε? Είναι ότι πρέπει να οπλιστούμε με μεγάλη υπομονή και επιμονή. Ότι πιστεύω ότι είμαστε κοντά. Παρότι δεν είμαι ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος του κόσμου, αλλά πιστεύω ότι είμαστε κοντά. Και ότι αν πειθαρχήσουμε σχολαστικά στα μέτρα αυτό το επόμενο πολύ κρίσιμο. Τι είναι οι δύσκολοι μήνες τώρα, Φλεβάρι, ο Μάρτης και ο Απρίλης? Ακούω κάτι για ανοίγματα εστίασης την 1η Απριλίου. Δεν πιστεύω να είναι πρωταπριλιάτικο. Δεν είμαι, 1η Απριλίου πάρα πολύ δύσκολο είναι. Μάλιστα. Πιο πέρα θα το βάζω. Λοιπόν, πρέπει, κοιτάξτε, για να σας απαντήσω στο ερώτημα πότε θα μπορούμε, γιατί με ρώτησε κάποιος φίλος. Επιτάφιο θα κάνουμε. Η απάντηση είναι αν πάμε έτσι στους εμβολιασμούς, όχι. Σωστό. Η απάντηση, το κλειδί είναι ο εμβολιασμός. Εάν έρθει και το τέταρτο εμβόλιο της Τζος και αντί να γίνονται 20-30 χιλιάδες γίνονται 50 χιλιάδες εμβολιασμοί την ημέρα, που τότε πάρα πολύ γρήγορα τα πράγματα θα έχουν τροποποιηθεί. Το Ισραήλ μας δείχνει αυτό το δρόμο ακριβώς. Το ερώτημα είναι, άμα κάνουμε πολύ λίγα εμβόλια, σμπρώχνουμε το χρόνο προς τα μπροστά. Και γι' αυτό πρέπει να οπλιστούμε με υπομονή. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση, κατανοώντας όλα τα προβλήματα των συμπολιτών μας, των συμπατριωτών μας, των συνανθρώπων μας και ιδιαίτερα των επαγγελματιών. Ένα-δύο ζητήματα πριν περάσουμε στην απελευθέρωση των Ιωαννίων, που θα πούμε δύο λόγια στο τέλος αυτής της συζήτησης. Όσο πιο συνοπτικά γίνεται, κύριε Δήμαρχε, πού βρίσκεται η υπόθεση με τα παλιά κτίρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε ποια φάση βρίσκεστε, έχετε ολοκληρώσει τη συζήτηση με το ΚΕΠΑΒΗ, κατευθύνεστε πλέον οπωσδήποτε στο να μεταφέρετε Δημαρχείο στο παλιό Πανεπιστήμιο? Πού βρισκόμαστε, έχουμε κάτι νεότερο? Θέλω λοιπόν να. Ναι, πρέπει να τα βάλουμε λίγο κάτω. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής ήταν πάντοτε για να γίνει το Δημαρχείο στο ΚΕΠΑΒΗ, διότι υπήρχε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή μια προεργασία. Όχι αυτή που λοιπόν υποστηρίζεται έτσι με ελαφρά την καρδία, ότι είχαμε όριμες μελέτες και όριμη χρηματοδότηση. Είχε ξεκινήσει μια διαδικασία, υπήρχε μια προμελέτη που είχε κάνει, είχε πληρωθεί από την Τράπεζα Περιόρισης, την οποία όμως δεν έχει καν παραληφθεί από το Δήμο Ιωαννίνων και προς το παρόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα πέρα των μελετών και των χρηματοδοτήσεων, που έτσι και αλλιώς για κάθε έργο είναι ένα ζητούμενο, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια σύμβαση παραχώρησης για
50 χρόνια που λύγει το 2050. Επομένως πρέπει να έρθουμε σε συμφωνία με την ΚΕΠΑΒΙΑ. Ναι, λοιπόν, συζητάτε με την ΚΕΠΑΒΙΑ. Αυτή η συζήτηση έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιους μήνες. Ωραία. Μια διαδικασία η οποία έχει πάρα πολλά προβλήματα. Την είχε ξεκινήσει και η προηγούμενη δημοτική αρχή και την είχε εγκαταλείψει βλέποντας τις δυστοκίες που υπάρχουν. Ωραία. Τώρα προσπαθεί κάποιος να οριοποιήσει πράγματα, δεν είναι έτσι. Τώρα πού βρισκόμαστε τώρα, λοιπόν, πρέπει να μπει και ένα τέλος, μια ημερομηνία τέλους των συζητήσεων. Παραβρέθηκα πριν από λίγες μέρες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ωραία. Μια συζήτηση, δώσαμε τις δικές μας προτάσεις, μας έδωσαν τα δικά τους αιτήματα, απαντήσαμε σε αυτά. Έγινε το Διοικητικό Συμβούλιο και προκήρυξε Γενική Συνέλευση. Εγώ ζήτησα η Γενική Συνέλευση να γίνει μέχρι τις 28 Δευτέρου, να έχουμε την αρχική τους θετική πρόταση, ώστε στη συνέχεια μια ομάδα κατέρωθεν να δρομολογήσει την τελική πρόταση παραχώρησης, η οποία εγώ έχω βάλει ημερομηνία και το έχω στείλει εγγράφως στο ΚΕΠΑΒΙ, είναι 31 Τρίτου. Γιατί εγώ λοιπόν είπα ότι μέχρι 31 Τρίτου, θέλετε 10 Απριλίου, η διαδικασία ή γίνεται ή δεν γίνεται. Πόσο πιθανό είναι να γίνει με αυτά που γνωρίζετε τώρα, κύριε Λισάφ? Δεν θέλω ένας διάλογος, γίνεται σε καλό κλίμα, λοιπόν δεν θέλω να προδικάσω τίποτα, ομολογώ όμως ότι υπάρχουν προβλήματα. Αλλά άρα μου λέτε τώρα ότι έχουμε μια εξέλιξη που γέρνει όλη την ιστορία υπέρ του ΚΕΠΑΒΙ, υπέρ του να μεταφερθεί το Δημαρχείο στο ΚΕΠΑΒΙ, το καταλαβαίνω σωστά? Έχουμε ένα χρόνο περίπου που ασχολούμαστε εντατικά. Έχουμε πάει δύο φορές στη Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε το μελετητή. Ήρθε ο μελετητής στα Γιάννα. Κάναμε με πολλές συζητήσεις. Ωραία. Προχωράμε κάποια πράγματα. Σας λέω λοιπόν όμως, εάν δεν πάρε, υπάρχει μια λεόντια συμφωνία που λέει 50 χρόνια παραχώρηση ανεφόρων. Μάλιστα. Υπάρχει η διάθεση από την ΚΕΠΑΒΙ να υπάρξει συμφωνία? Λοιπόν, έχουν τις ενστάσεις τους και έχουν και τα προβλήματά τους. Λοιπόν, είναι η δουλειά τους αυτή. Να το ξαναρωτήσω, κύριε Δήμαρχε. Βλέπω ότι τώρα τα πράγματα γέρνουν στο να πάει το Δημαρχείο προς το ΚΕΠΑΒΙ και όχι προς τα παλιά κτίρια του Πανεπιστημίου. Κάνω λάθος που διαβάζω έτσι τις δηλώσεις σας? Δεν γέρνουν, εξαντλείται η δυνατότητα, γιατί αυτό ήταν ένα πράγμα που το είχαμε ξεκινήσει. Ως πιθανότητα, τι είναι πιο ισχυρό? Γιατί δεν θέλω να προδικάσω ένα διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Γιατί αν το προδικάσω, ως πιο ισχυρή πιθανότητα, εκτίμηση. Δεν θέλω να ρισκάρω ένα διάλογο που γίνεται με επαγγελματίες, λοιπόν με πολλά προβλήματα, οφείλω να το ομολογήσω, αλλά αυτός ο διάλογος δεν μπορεί να είναι ένας ατέρμονος διάλογος που γινόταν στο παρελθόν. Έχω βάλει λοιπόν καταληκτική ημερομηνία. Ωραία. Πάμε. Οι τηλεθεατές βγάζουν κάποια συμπεράσματα από αυτά που λέτε, κύριε Δήμαρχε. Εγώ λέω ότι υπάρχει μια αλλαγή κατεύθυνσης. Είναι σταθερή η πολιτική αυτή από την πρώτη στιγμή, σας λέω. Ωραία. Ότι σε ανύποπτο χρόνο, πριν προκύψω. Το έχουμε ξανασυζητήσει και μου έχετε ξαναπεί τις συζητήσεις που γίνονται. Έχουμε ασχοληθεί εντατικά με το πρόβλημα, το οποίο έχει πολλές όψεις και ωραία. Έχεις όρο, δεν μπορείς να συζητήσεις για οτιδήποτε. 28 Φεβρουαρίου περιμένετε μια προσυμφωνία. Τέλος Μαρτίου, 10 Απριλίου θα έχουμε τελική εικόνα. Δεν θέλω να τραίξει, γιατί πολλές φορές ξεκινάς ένα διάλογο και εγώ έβαλα ημερομηνίες καταληκτικές και το έκανα εγγράφος. Για να είμαι και εγώ, να ξέρουμε και από την άλλη μεριά, ολοκληρώνεται η παραχώρηση του χώρου του παλιού Πανεπιστημίου στο Δήμο Ιωαννιτών με τη σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας. Ωραία. Και αέρεται η παραχώρηση στην αποκεντρωμένη λοιπόν διοίκηση και έρχεται στα χέρια του Δήμου Ιωαννιτών. Τώρα θα βρούμε λεπτομέρειες αυτής της διαδικασίας που και εδώ χρειάζονται. Αλλά ουσιαστικά αυτή η διαδικασία έχει λήξει. Δεν έχει μάμου σε αυτό. Ωραία. Έχει λήξει. Ωραία. Κατανοητός, απόλυτα. Είναι σε συζήτηση. Επικοδομητική σύνδεση θα συναντήσω τις Βρετανικές αρχές την επόμενη εβδομάδα, γιατί είπαμε ότι οποιαδήποτε λύση για το παλιό πανεπιστήμιο δεν μπορεί να αφαιρεί την ιστορικότητα του χώρου και επομένως το πανεπιστήμιο να έχει μια βαρύνουσα σημασία, όπως και παράλληλα με οτιδήποτε διοικητικές υπηρεσίες υπάρξουν στον χώρο αυτό, θα πρέπει η πολιτιστική διάσταση του χώρου να παίξει και αυτή έναν ιδιαίτερο ρόλο. Αυτά είναι ξεκαθαρισμένα. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Δήμαρχε, ο κύριος όγκος του Δημαρχείου των υπηρεσιών να πάει στο ΚΕΠΑΒΙ και κάποιες υπηρεσίες να πάνε στο παλιό πανεπιστήμιο?
Αυτά όλα θα εξαρτηθούν στην πορεία ανάλογα με το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Δεν θέλω να προδικάσω. Ωραία, εντάξει. Εάν δαβαγίσει η ιστορία με το Κεπαβή, μονόδρομος για την πόλη είναι το Δημαρχείο να πάει στο παλιό. Είναι μονόδρομος, δεν υπάρχει άλλο. Εκτός αν κάποιος μου προτείνει. Το κρατώ. Γιατί άκουσα και καινοφανή πράγματα. Λέει να υλοποιήσουμε το ρυθμιστικό. Που σημαίνει ότι εμείς πρέπει να πάμε στην περιφέρεια και να του πω στον κύριο Καχνουάνη, φύγες, πήγαινε μέσα στο στρατόπεδο, φτιάξε σκηνές και μπες μέσα. Γιατί στο στρατόπεδο Βελισσαρίου, ναι. Αυτό προέβλεπε το σχέδιο, να φύγει η περιφέρεια να πάει στο στρατόπεδο Βελισσαρίου, να φύγει το Δημαρχείο να πάει στα σημερινά κτίρια. Αυτό είναι εδώ και 15 χρόνια και καταλήγει και από αυτούς που το είχαν φτιάξει. Εγώ δεν μπορώ, ναι, πρέπει να πάω αύριο το πρωί στον κύριο Καχρημάνη, γιατί επανερχόμαστε σε ορισμένα βασανιστικά πράγματα και λέμε ότι αφού δεν έχουμε το ρυθμιστικό, δεν κάνουμε τίποτα. Μάλιστα. Πάντως καλά τα πάτε με τον Περιφερειάρχη, καλά τα πάτε και παίρνει και το μέρος σας απέναντι στο φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων με την ιστορία για τους σταθμούς μεταφόρτωσης. Ο Καχρημάνης πήρε το μέρος σας, έτσι. Δεν νομίζω ότι πήρε το μέρος, είπε την άποψή του. Και ειλικρινά, είναι ένα από τα θέματα που συζητάμε πάρα πολύ συχνά με τον κύριο Περιφερειάρχη, πάρα πολλά πράγματα. Για το συγκεκριμένο θέμα είχαμε σχεδόν πολύ ελάχιστη στη συζήτηση. Νομίζω ότι είναι πολύ απλά τα πράγματα, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Για να παραληφθούν οι σταθμοί μεταφόρτωση χρειάζεται εξάμεινο δοκιμαστική λειτουργία. Αυτό λέει η σύμβαση και μετά λοιπόν ο κ. Κρυμάνης είπε κάτι. Πάμε στην απελευθέρωση. Πάμε στην απελευθέρωση, κύριε Δήμαρχε. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για την απελευθέρωση. Λίγη ιστορία δεν βλάπτει ποτέ κανέναν. Έχουμε επέτειο απελευθέρωση τη πόλη στι 21 Φεβρουαρίου, την ερχόμενη Κυριακή. Θα υπάρξουν και εκδηλώσεις. Θα έρθει και η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, εδώ, έτσι. Ναι, να στιμάει με την παρουσία της. Θεωρείται η επέτειος της απελευθέρωσης των Ιωνίων μία από τις σημαντικές εθνικές γιορτές της πατρίδας μας. Είναι μαζί με τη Θεσσαλονίκη, ουσιαστικά είναι οι δύο κύριες εθνικές επέτειοι που πάντοτε τιμάμε την παρουσία της ο πρόεδρος ή πρόεδρος εδώ της Ελληνικής Δημοκρατίας, και αυτό θα πραγματοποιηθεί και φέτος, παρόλες τότε είμαστε αναγκασμένοι να γιορτάσουμε αυτή την τόσο σημαντική μέρα, γιατί για μας είναι η ημέρα, η 21η Φεβρουαρίου της απελευθέρωσης. Λοιπόν, να τη γιορτάσουμε με τον τρόπο με τον οποίο Τι εκδηλώσεις θα γίνουν, κύριε Δήμαρχε? Μέτρησε ότι έχουμε επέτειο απελευθέρωσης, το ότι δεν μπήκαμε σήμερα σε lockdown, μας άφησαν γιορτάσουμε και την επέτειο. Εσείς πιστεύετε ότι η Επιτροπή των Επιδημιολόγων ή των συναδέλφων γιατρών ξέρουν τα Γιάννη έχουν υπεραπελευθέρωση? Μήπως τους το είπατε εσείς? Όχι, και να το είπα εγώ, γι' αυτό μπαίνει στο ένα αυτή και βγαίνει στο άλλο. Δεν είμαι σίγουρος. Ούτε τέθεται. Πείτε μου για τις εκδηλώσεις. Ούτε το ήξεραν, ούτε ενδιαφέρονται για αυτά. Για αυτά τα πράγματα, για την επιστημονική. 28 Οκτωβρίου δείχνει άλλα. Πείτε μου για τις εκδηλώσεις τώρα που θα γίνουν κλειστές. Εάν το ξαναλέτε για τα Γιάννα, ξαναλέω ότι. Γιατί υπάρχει μια δικαιολόγητη αιμονία ότι εμείς κρατήσαμε τις 28 Οκτωβρίου κτλ. Δεν υπάρχει δυνατότητα τοπικών αρχόντων να επηρεάσουν μια επιστημονική επιτροπή και ένα υπουργείο το οποίο παίρνει την απόφαση. Μάλιστα. Είναι άλλο είστε πράγμα να σαφείς. Συζητάς και να συζητάς. Είναι άλλο πράγμα να ζητάς να είσαι καλά ενημερωμένος για τις αποφάσεις, ώστε εσύ να είσαι ο ημάντας της μεταβίβασης αυτών των αποφάσεων. Ωραία. Να πείσει την κοινωνία να υλοποιήσει κάτι ή να ενημερώνει για τα πραγματικά δεδομένα που υπάρχουν, και είναι άλλο πράγμα εσύ να, για λόγους μικροπολιτικής, γιατί το ξενοδοχείο και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω είναι γιατί... σαφής η θέση σας, αξιολογείται από αυτούς που μας ακούνε, κύριε Δήμαρχε. Ολοκληρώνουμε με την απελευθέρωση. Εκδηλώσεις κλειστές, έτσι. Οι κλειστές, η επίσημη δοξολογία για ελάχιστα άτομα στην Ιερά Μητρόπολη την Κυριακή το πρωί, και στη συνέχεια η πρόεδρος της Δημοκρατίας θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Αυτό είναι το, και την προηγούμενη μέρα, ως ήθιστε, γίνεται η πανηγυρική, βάλτε τώρα σε εισαγωγικά, ναι, εκδήλωση στο πνευματικό κέντρο που θα μεταδοθεί διαδικτυακά με τους χαιρετισμούς. Θα χαιρετήσει και η πρόεδρος της Δημοκρατίας και το μουσικό σύνολο του Δημοτικού Μασοδίου θα παίξει ένα μουσικό κομμάτι. Κεντρικός ομιλητής είναι ένας εξαιρετικός συγγραφέας, συμπατριώτης μας, Δημήτρης Οικονόμου. Είναι και μια ευκαιρία η πόλη να γνωρίσει έναν πολύ αξιόλογο πνευματικό άνθρωπο, ο οποίος έχει ήτη εδώ στα Γιάννενα, ζει στην Αθήνα, αλλά είναι
και από τα λογοτεχνικά του έργα, ίσως το καλύτερό του, είναι επικεντρωμένο στην ιστορία αυτής της πόλης και γι' αυτό έγινε και η επιλογή του σαν κεντρικού ομιλητή. Αυτά είναι όλα, τι να κάνουμε. Μάλιστα. Χρόνου ελπίζουμε να έχουμε, να γιορτάσουμε με πραγματικά πανηγυρικό τρόπο την ημέρα αυτή. Θα το κάνουμε, είμαι σίγουρος. Χρόνια πολλά και σε εσάς, κύριε Δήμαρχε. Χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία πάνω απ' όλα, προσοχή, έτσι, ετοιμότητα, ψυχραιμία, χωρίς κραυγές. Λοιπόν, όλοι μαζί θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλους τους κοπέλους που υπάρχουν. Από τα σύγχρονος ότι η άνοιξη πραγματικά θα είναι μια πραγματική άνοιξη. Το κρατώ αυτό, γιατί χρειαζόμαστε μια πραγματική άνοιξη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πάντα οι συζητήσεις είναι, μαζί σας είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Με βγάζουν έξω από το πρόγραμμα. Αλλά οκ. Okay. Να είστε καλά, δεν κύριε Δήμαρχε. Είναι κακό αυτό, αλλά εγώ. Να είστε καλά. Έχω κακή πρόθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε σε κάτι άλλο. Ψηφιακές περιόδους.